Έχουμε αύξηση στα μερδίκια. Ναι, οι παρατηρήσεις και οι καταμετρήσεις που διεξάγει κάθε χρόνο η υπηρεσία αυτό δείχνουν. Ναι. Νομίζω ότι και οι κυνηγοί οι οποίοι εκδράμουν αυτή την περίοδο για αναγνωρίσεις το διαπιστώνουν ήδη οι σώματοι. Και εκτιμούμε ότι σε την ίδια ηγετική χρονιά που θα ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου θα είναι ιδιαίτερα καλή για όλους τους κυνηγούς. Συγκεκριμένα αριθμοί που πρέπει να ξέρουν οι κυνηγοί. Φαίνεται μια αύξηση στον αριθμό των μπερδικών που φαίνεται να ξεπερνά και το 20%, αλλά το οποίο είναι αποτέλεσμα της πολύ καλής αναπαραγωγικής περίοδου που είχαμε. Οι πληθυσμοί των λαγών φαίνεται να παρουσιάζονται στα ίδια επίπεδα με τα αντίστοιχα περσινά. Όλα αυτά μαζί μας κάνουν ιδιαίτερα αισιοδοξούς ότι η φετινή χρονιά θα είναι ικανοποιητική για όλον τον κόσμο. Μάλιστα, μιλάμε 20% αύξηση στα μπερδίκια και οι λαγοί παραμένουν στους ίδιους αριθμούς. Είναι στους ίδιους αριθμούς με πέρσι. Είναι σημαντικό εγώ να αναφέρουμε ότι από περιοχές σε περιοχές αυτή η εικόνα διαφέρει. Εμείς παρουσιάζουμε τη γενική εικόνα των θυραμάτων για όλη την Κύπρο. Αλλά από περιοχές σε περιοχές αυτό το πράγμα διαφέρει. Σε κάποιες περιοχές η αύξηση είναι μεγαλύτερη, σε κάποιες είναι μικρότερη. Επίσης, αυτή η αύξηση δεν σημαίνει ότι θα τα ανακλαστεί και στην κυνηγετική εγκάρπωση, διότι μέχρι τότε παίζουν πάρα πολλά παράγοντες ρόλο. Όμως, αισιοδοξούμε ότι θα υπάρξει και αύξηση στην τελική εγκάρπωση, η οποία θα καταμετρηθεί με το τέλος της κυνηγετικής περίοδου. Τώρα, όλοι οι κυνηγοί θα αγωνιούν σε ποιες περιοχές έχει αύξηση, τι μπορούμε να πούμε. Αυτό θα το παρατηρήσουν ήδη. Νομίζω οι καλά προετοιμασμένοι κυνηγοί κάνουν συχνές εκφορμίσεις αυτή την περίοδο, κάνουν συγκρίσεις και ήδη από μόνοι τους ανά περιοχή και ανά έτος, οπότε ο καθένας θα βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Επαναλαμβάνω ότι εμείς παρουσιάζουμε τη γενική εικόνα των θυραμάτων για όλη την Κύπρο. Μάλιστα, πότε ξεκινά το κυνήγι? Το κυνήγι ξεκινά την 1η Νοεμβρίου και θα διαρκέσει για 17 εξορμήσεις, Σάββατο, Κυριακή και Τετάρτη μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου. Άρα έχουμε ακόμη ένα μήνα για να βρουν και τις κατάλληλες περιοχές οι ενδιαφερόμενοι και να σπεύσουν να βρεθούν εκεί όταν θα ξεκινήσει και επίσημα για να μπορούν να πάρουν όσο γίνεται περισσότερο θύραμα. Μάλιστα, υπάρχει αρκετό χρόνο για όλους. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλύτερα. Πάμε Πολωνία και επιστρέφουμε για να δούμε αν επιτέλους